Ναι, Κύπρο όχι. Είχα προγραμματισμένα δύο ταξίδια. Το ένα πήγε πάρα πολύ καλά, το άλλο όμως ήταν δράμα, άστο. Ήθελα τροπικό προορισμό, τροπικό νησί και τελικά δεν μου βγήκε γιατί δεν έπρεπε να πάμε Αύγουστο, πας Χριστούγεννα. Αλλά ήταν μια εμπειρία. Θέλω να μου πεις τι να περιμένουμε από σένα, από τη νέα σεζόν. Υπέγραψα τον Energy, ένα νέο ξεκίνημα για μένα. Την περσινή τηλεοπτική σεζόν σε ήθελε παρουσιάστρια, τα πράγματα στράβωσαν και ο καθένας πήρε το δρόμο του. Θέλω να μου πεις αν υπάρχει κάτι νέο τηλεοπτικό στα σκαριά. Είχα συζητήσεις την άνοιξη για κάτι καινούριο, δεν ευδοκίμησε όμως. Κοίτα, δεν είναι στα πλάνα μου τώρα η τηλεόραση, τουλάχιστον δεν το έχω στο μυαλό μου. Κοίτα να σου πω κάτι, ο έρωτας είναι κινητήριος δύναμη γενικότερα στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Παίζει ρόλο, δεν θα σου πω τώρα για μένα, το κρατάω για μένα όλο που έχει να κάνει με τον έρωτα τέλος πάντων, όμως έχω να σου πω ότι ο έρωτας είναι πραγματικά πολύ όμορφο πράγμα, αλλά το αγνό, το ωραίο, το αληθινό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είσαι ευτυχισμένη? Είμαι, ναι, είμαι. Είμαι πάρα πολύ καλά. Να σας ευχηθούμε καλή νέα σεζόν. Ευχαριστούμε πολύ, σας ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Μας θυμάται με την παρουσία σας και που γιορτάζετε έτσι μαζί μας αυτή τη λαμπερή βραδιά. Τι είναι αυτό που κρατάει τον έρωτα ζωντανό μέσα στο γάμο, βρε εγώ? Είσαι χρόνια παντρεμένη. Είμαστε, ναι, είμαστε. Από το 9. Από το 11. Μην το μοντάρεις. Το 9 κάναμε τη Μαρία μας. Το 11 παντρευτήκαμε. Θέλει προσπάθεια. Καθημερινή. Αλλά όχι προσπάθεια με αχ και βαχ. Ειλικρινή προσπάθεια. Δες το σαν ένα συνεταιρισμό επαγγελματικό. Θέλει υποχωρήσεις, θέλει κατανόηση, αλλά θέλει. Και πριν και πάνω απ' όλα θέλει να θέλεις. Και να μην τα διπλώνεις με την πρώτη ευκαιρία και την πρώτη δυσκολία. Έκανες τη δική σου αποχή. Σου λείπει τηλεόραση? Δεν είναι αποχή. Άλλαξα, έκανα στροφή, αν θέλεις, στα επαγγελματικά μου. Μου λείπει η δημοσιογραφία όταν υπάρχει έντονη επικαιρότητα. Δεν θα σου πω ψέματα. Σε εκλογές, σε μεγάλα γεγονότα, σε αμφιλεγόμενα θέματα, θα το ήθελα. Αλλά μετά μου περνάει. Γιατί τα έχω ζυγίσει, έχω πάρει τις αποφάσεις μου και είμαι πάρα πολύ καλά. Όταν έφυγα, και το λέω με σεμνότητα, έφυγα χορτασμένη γιατί ό,τι ήθελα να κάνω νιώθω ότι το έκανα. Καλά, κακά. Δεν θα το κρίνω εγώ. Το έχει κρίνει ο κόσμος, οι συνάδελφοί μου. Άρα δεν έφυγα και έχω αποθυμένα. Απέχεις από την τηλεόραση. Θέλω να μου πεις πώς νιώθεις και αν είναι ένα κομμάτι που σου λείπει φέτος. Λοιπόν, αγαπώ την τηλεόραση. Όσοι κάνουμε τηλεόραση, αγαπούμε το που κάνουμε. Γι' αυτό το κάνουμε και προσπαθούμε πάντα να δίνουμε και στον κόσμο κάτι ωραίο. Απέχω προς το παρόν. Ετοίμασα κάτι, θα το δείτε σύντομα. Μιχάλη μου, νέα τηλεοπτική σεζόν, τι να περιμένουμε? Να περιμένουμε τα καλύτερα, δεν εφησυχαζόμαστε, κατεβάζουμε νέες ιδέες, προσπαθούμε να διατηρούμε τον πύχη ψηλά για να μας παρακολουθεί ο κόσμος. Τον ανταγωνισμό τον ένιωσες? Βέβαια, είναι ένα παιχνίδι το οποίο παίζουν όλοι. Βεβαίως νιώθουμε τον ανταγωνισμό και έχουμε έννοια να μπορούμε να επιβιώσουμε μέσα στο παζάρι. Είσαι από τους ηθοποιούς που μπορεί να υποστηρίξει και τον ρόλο του παρουσιαστή. Πού κατατάσσεις τον εαυτό σου? Ηθοποιός σπούδασα. Νιώθω ηθοποιός επειδή σπούδασα ηθοποιός. Εκοπίασα, ας το πούμε. Με νύχια και με δόντια να περάσω στη σχολή να σπουδάσω. Νιώθω ηθοποιός. Τώρα το παρουσιαστή λίκι εντός εισαγωγικών προέκυψε και παλαιότερα σε άλλες τύπου εκπομπές, πρωινές, αυτές. Εντάξει, το συγκεκριμένο κόνσεπτ του Καζάντε Μικέλ συνδυάζω και το υποκριτικό μέρος. Τη μεγαλύτερη τρέλα που έκανες αυτό το καλοκαίρι? Κοίταξε, ευκήκαμε την αμαξούα στον πύργο του Άιφελ. Έχω να το λαλώ. Η αμαξούα μου φέτος διέσχισε τη Champs-Élysées πάνω κάτω, ευκήγε πύργο του Άιφελ, οπότε βλέπαμε λίγο περίεργα, αλλά ήμουν μάχημος. Οφείλω να ομολογήσω ότι μπορεί να έχει 10 χρόνια να κάνω διακοπές. Οι υποχρεώσεις οι επαγγελματικές και οι θεατρικές με απασχολούσαν κάθε καλοκαίρι με περιοδίες σε όλη την Κύπρο. Φέτος συνειδητά δεν έβαλα κάτι,
ενώ δεν είχα θέατρο, για να ξεκουραστώ και να αφιερώσω χρόνο στην οικογένεια μου και στον ίδιο. Πού τον έκαναμε.